Όπως σας είπα, άρχισαμε να ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για να πάμε στο καινούριο μέρος, να αλλάξουμε μέρος στα μελισσάκια μας. Έχει αρκετό αέρα όμως και δεν θα μπορέσω να κάνω κάποιο καλό βιντεάκι. Θα δουλέψουμε με δουλειές αποθήκης. Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και σε ένα ακόμα καινούριο βίντεο. Το σημερινό μας βίντεο ουσιαστικά θα είναι μια συνέχεια από ένα προηγούμενο που είχαμε κάνει όσον αφορά τα κλειδιά που βάζουμε στις κυψέλες. Δεν μπορούσαμε να βρούμε στην τοπική αγορά κοντά κλειδιά για κινητούς πάτους σαν αυτόν εδώ. Εντάξει, τόσο είναι και πλαστικός και είναι λίγο πιο περίεργα τα πράγματα. Δηλαδή θέλουμε να βάλουμε και πιο μικρές βιντούλες, θα τα εξηγήσουμε όμως στη συνέχεια. Ευτυχώς τελείωσε το lockdown, άρχισαν να ανοίγουν τα μαγαζιά, άρχισαν να κλείνονται τα πράγματα και βρήκαμε τα κλειδάκια μας τα κοντά, φαίνεται. Ποια είναι η διαφορά? Δεν ξέρω αν φαίνονται. Και τι γίνεται, όταν βάζουμε ένα τόσο μακρύ, μπαίνει εδώ. Όπα. Και ουσιαστικά προεξέχει κάτω και χτυπάει εδώ πέρα κάτω στα χώματα. Γι' αυτό βάζουμε τα κοντά κλειδάκια. Εδώ ο κατασκευαστής μας έχει ορίσει ήδη δύο τρυπούλες. Δεν θα κάνουμε εμείς άλλες. Στις πλαστικές, γενικότερα κυψέλες, είμαστε λίγο επιφυλακτικοί όσον αφορά το πόσες βίδες θα βάλουμε και πού θα τις βάλουμε. Ακολουθούμε τον μπούσουλα του κατασκευαστή και επιπλέον είχαμε πει στο προηγούμενο βίντεο ότι βάζουμε βίδες σαν αυτές εδώ πέρα. Στο 1,8. Τις υπολογίζουμε στο 1,8. Πες ότι και 2-3 χιλιοστά τρώει εδώ πέρα το πάχος του κλειδιού όσον αφορά δεν μπαίνει μέσα. Οπότε μισό εκατοστό υπολόγιζα ότι μένει στο ξύλο. Σε αυτά θα βάλουμε ακόμα πιο κοντούλες. Επειδή όμως δεν έχω αγοράσει, έχω φέρει εδώ ένα κουτί που έχω διάφορες βίδες. Κατά καιρούς αγοράζω διάφορες και από εδώ πέρα θα ψάξουμε και θα βρούμε μερικές. Βρήκαμε κάποιες βιδούλες, σαν αυτήν εδώ πέρα, είναι γύρω στο 1,5. Και γιατί θα βάλουμε 1,5 και θα βάλουμε πιο μικρό, δηλαδή το 1,8. Αν σε περίπτωση κάποια στιγμή χαλαρώσουν οι βίδες και θέλουμε κάτι μεγαλύτερο, αυτές του 1,5 έχουν και λίγο πιο μικρό κεφαλάκι και λίγο πιο μικρό σπήρωμα, οπότε με το που θα μπουν οι άλλες θα γλιτώσουμε αυτή τη διαφορά. Πάμε να το βάλουμε να δείτε πόσο εύκολα μπαίνει. Με το που έβαλα το κλειδάκι, κατευθείαν οι βίδες πήγαν στους οδηγούς. Και δεν κάνω τίποτα άλλο από το να τις βιδώσω με το ηλεκτρικό το κατσαβίδι. Άψογο. Έτοιμο για να μπει το πάτωμα πάνω και να γίνει μια ουσιαστικά μια κυψέλη κατευθείαν με τον πάτο. Θα βάλουμε και το άλλο από την άλλη μεριά. Είμαστε έτοιμοι, ο πάτος μας είναι έτοιμος. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο σήμερα, παρόλο που έχει λιακάδα και έχει καλό καιρό και έχει ζέστη. Δεν μπορώ να σας βγάλω έξω βίντεο, έχει πραγματικά μποφόρ, έχει πάρα πολύ αέρα και με δυσκολεύει ιδιαίτερα στο να καθίσω να κάνω κάποια δουλειά στις μέλισσες. Αλλά όπως σας υποσχέθηκα, σύντομα θα έχουμε βιντεάκι και από εκεί.